Ο ήλιος, ειδικά στη χώρα μας, αποτελεί πηγή ζωής και ενέργειας, εμπλουτίζοντας τον οπτικό μας κόσμο με χρώματα και σημαντικές αισθητικές εμπειρίες. Τα επίπεδα έκθεσης των οφθαλμών στην υπεριόδια ακτινοβολία εξαρτώνται από τοπικούς και εποχιακούς παράγοντες. Η μακροχρόνια έκθεση στην υπεριόδια ηλιακή ακτινοβολία συσχετίζεται με μια σειρά από οφθαλμικές παθήσεις. Είναι προφανές ότι για την πλήρη προστασία του οφθαλμού από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη η χρήση γυαλιών ηλίου με κατάλληλους φακούς. Επιβάλλεται, ειδικά στην Ελλάδα που ζούμε. Σίγουρα η ζέστη είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να φορέσουμε γυαλιά, είναι μια ειδοποίηση, αλλά δεν είναι μόνο η ζέστη. Βασικά η ακτινοβολία υφίσταται στην Ελλάδα όλο τον χρόνο σχεδόν και θα πρέπει να προφυλάσσουμε τα μάτια μας. Πρέπει να φοράμε γυαλιά, καλά γυαλιά, ποιοτικά γυαλιά από οπτικά καταστήματα. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να πούμε. Δεν πρέπει να παίρνουμε ούτε γυαλιά από μαγαζιά που δεν είναι οπτικά, διότι είναι αμφιβόλου ποιότητος, σίγουρα οι φακοί δεν είναι πιστοποιημένοι. Θα πρέπει να πηγαίνουν σε οπτικά καταστήματα οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να προστατεύσουν τα μάτια τους για να πάρουν εγκεκριμένα γυαλιά τα οποία πιστοποιούν την ασφαλειά τους. Η μακροχρόνια έκθεση στην υπεριόδη ηλιακή ακτινοβολία συσχετίζεται με μια σειρά από οφθαλμικές παθήσεις, όπως την εμφάνιση πρώιμου καταράκτη, ενώ είναι πιθανό να προκαλέσει καλοήθεια εξογκώματα στην οφθαλμική περιοχή, καρκίνο των βλεφάρων και της επιδερμίδας γύρω από τα μάτια και φωτοκερατίτιδα, ενώ αποτελεί σήμερα και παράγοντα κινδύνου για την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Είναι προφανές ότι για την πλήρη προστασία του οφθαλμού από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη η χρήση γυαλιών ηλίου με κατάλληλους φακούς, που ιδανικά θα απορροφούσαν όλη την υπεριόδη και την υπέρυθρη ακτινοβολία και θα άφηναν να διαπεράσει ένα ποσοστό του ορατού φάσματος ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικών αναγκών. Η απάντηση είναι ότι η ζημιά που γίνεται εφόσον φοράμε γυαλιά όχι γεγριμένα και όχι απορροφητικά από καταστήματα που δεν είναι οπτικά ευκαιριακά πουλώντας γυαλιά ηλίου, σίγουρα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στα μάτια μας, γιατί μπαίνει μεγαλύτερη ακτινοβολία. Ξεγελάει το μάτι η σκουρότητα του φακού, η οποία δεν έχει απορροφητικότητα, κάνει διαστολή η κόρη και μπαίνει μεγαλύτερη ακτινοβολία μέσα, μας κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Είναι προτιμότερο να μην φοράμε μη εγκεκριμένα γυαλιά ηλίου από το να φοράμε γυαλιά που δεν έχουν προστασία. Οπωσδήποτε. Ο μέσος καταναλωτής σε πολλές περιπτώσεις, λόγω έλλειψης ενημέρωσης, επιλέγει ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου όπως αγοράζει και ένα αξεσουάρ μόδας. Δίνει έμφαση περισσότερο στην εμφάνιση παρά στη λειτουργικότητα και την προστασία που μας παρέχουν τα γυαλιά ηλίου. Η πλειοψηφία των χρηστών γυαλιών ηλίου, άρα και του αγοριστικού κοινού, έχει την πεποίθηση ότι όλα τα γυαλιά ηλίου που φέρουν πιστοποίηση είναι και ασφαλή. Δυστυχώς όμως, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να συναντάμε περιπτώσεις όπου τα γυαλιά, αν και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δεν είναι ασφαλή, γιατί απλά ο έλεγχος απόδοσης των γυαλιών ηλίου με πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτικός στην Ευρώπη.